Από καθαρή τύχη αποφεύθηκαν δραματικές καταστάσεις στη λεωφόρο Ικάρου, στο ύψος του Πόρου, τη στιγμή που γιο ταχύ τράκαρε στήλο τη ΔΕΗ, τον οποίο ξυλώσε από τη βάση του, με συνέπεια ο στήλος να βρίσκεται στον αέρα και με τα σύρματα να κρέμονται στα μπαλκόνια πολυκατοικίας. Από ό,τι ακούσαμε από αυτό τη μάρτυρα που ήταν εδώ, που σηκώθηκε δηλαδή ο άνθρωπος, τράκαρε τα δύο κολονάκια με ταχύτητα μεγάλη, έκοψε το στήλο από τη βάση, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο ο στήλος. Ευτυχώς δεν είχαμε ούτε θύματα ούτε κάποια άλλη επιπλοκή από το ρεύμα. Τα μάξι έτρεχε πάρα πολύ. Για να ξεριζώσει το στήλο έπεσε πάρα πολύ. Ακούσαμε τον μπαμ. Βγήκαμε πάρα πολύ δυνατός. Ευτυχώς που δεν έπεσε ο στήλος κάτω τελείως. Το στηρίξαν τα μπαλκόνια. Το τροχαίο σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα, με τους δημότες να ξυπνούν από τον εκοφαντικό θόρυβο και με την περιοχή να βυθίζεται στο σκοτάδι. Επικράτησε αναστάτωση, ενώ στο σημείο έσπεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στον αέρα ο στήλος ήταν και κρεμότανε τα σύρματα, κρεμόταν πάνω στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας εκεί πέρα. Αλλά αυτό θα ξαναγίνει το πράγμα άμα δεν φτιαχτεί εδώ πέρα περιοχή. Εδώ πέρα είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Είναι πεζοί, πεζοδρόμοι, έχει τα πάντα μαγαζιά, καταστήματα. Πρέπει να κοιτάξει εκάστοτε δημοτική αρχή εδώ πέρα την περιοχή. Είναι εγκαταλειμμένη εντελώς. Εσείς ακούσατε το θόρυβο? Το θόρυβο ήρθε σε 4,5 ώρες και κλείσανε κατευθείαν όλα τα φώτα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Παγνί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ωστόσο, το τι ακριβώς συνέβη, αυτό διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές. Δεν τραυματίστηκε από ό,τι είπανε, γιατί είχε πιει πάρα πολύ, έβριζε τους γιατρούς και τους τραυματιοφόρους. Όχι, δεν ήμουν εδώ. Την ώρα που ήρθα εγώ ήταν μόνο το συντρίμι, τίποτα άλλο. Είδαμε το στήλο πως ήταν πεσμένος, ευτυχώς δεν περνούσε κάποιο άλλο όχημα, έτσι, αυτό να το... Το πρωί αντικαταστάθηκε ο ξύλινος γυαλιμένος στήλος της ΔΕΗ, ενώ λίγη ώρα αργότερα αποκαταστάθηκε το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Ναι, τρέχουν πάρα πολύ, σε αυτό το σημείο τρέχουν πάρα πολύ, δεν υπάρχει σήμανση όπως βλέπετε και είναι αρκετές φορές, δηλαδή από τον όροφο που μένω γίνονται γεγονότα που παραλίγο ας πούμε. Τι άλλο ακούσατε από τον αυτό του μάρτυρα? Ότι έτρεχε πάρα πολύ και ότι φοβήθηκαν με το θόρυβο που ακούσανε. Και είδε το, κατέβηκε κάτω, είδε την ιστορία που θέλανε να τον πάρουν και δεν ήθελε να μεταφερθεί. Πρόκειται μάλιστα για έναν δρόμο όπου οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες τις νυχτερινές ώρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια οδηγών και πεζών. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα στη λεωφόρο Ικάρου, παρόλη την κίνηση, ουδέποτε τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια που έρχομαι στην περιοχή, δεν έχει γίνει ένα έργο. Τα πεζοδρόμια είναι μικρά, οι στήλοι είναι στη μέση των πεζοδρομίων. Η εκάστοτε δημοτική αρχή δεν έχει κοιτάξει καθόλου την περιοχή. Άμα δείτε, το δρόμο είναι γεμάτο τρύπες και λακκούβες. Τώρα προεκλογικά πάλι έρχονται ο καθένας για να δει τι θα κάνει.